Εφιάλτη τη συλληψιδρία για την Κρήτη με το μείζον ζήτημα να είναι σύμφωνα με του αρμόδιου η λάθο διαχείριση των αγροτικών υδάτων του νησιού, δυσχεραίνοντα διαρκώ την κατάσταση. Η Κρήτη καταναλώνει το χρόνο 487 εκατομμύρια κυβικά, κυβικά νερό. Από αυτό ξέρετε πόσο είναι το πόσιμο. Μόλι τα 71. Όλα τα υπόλοιπα πάνε στην άρδευση. Αν λοιπόν γίνει μια οικονομία τη τάξη του 15%, διπλασιάζουμε το πόσιμο νερό. Άρα ακυρώνουμε το πρόβλημα. Είναι θέμα ότι λείπουν τα δίχτυα διαχωρισμού. Υπάρχουν κοινά δίχτυα. Δεν υπάρχουν κατάλληλα έργα που έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια τώρα γιατί διαχρονικά δεν υπάρχει πολιτική και στρατηγική για το αρδευτικό νερό. Να εξαντλήσουμε με έξυπνα και μικρά έργα όλες τις δυνατότητες αρδευτικές κάθε περιοχής ώστε αυτό θα δημιουργήσουμε έργα και πολιτικής προστασίας για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και ο υδροφόρο ορίζοντα να εμπλουτίζεται. Όσον αφορά το Ρέθμνο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το έργο στο φράγμα ποταμών έχει ήδη καθυστερήσει τραγικά. Θα δώσει όμω μεγάλη ανάσα ελπίδα και σωτηρία. Στο νομό Ρεθύμνη είμαστε ένα από του τυχερού νομού, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό έργο, το φράγμα των ποταμών, το οποίο δυστυχώ μένει αναξιοποιητό. Το καλό νέο είναι ότι σε συνάντησή με τον ειδικό γραμματέα που από αυτόν εξαρτιέται η περαιτέρω υπογραφή του έργου για να συμβασιοποιηθεί επιτέλους αφού τελειώσαν δικαστικές αντεκλήσεις μεταξύ των αναδόχων, αυτό το έργο να ξεκινήσει πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη χθε. Χάθηκαν πολύτιμοι μήνε και είναι καλό που λύνω με κάποια γραφειοκρατικά θέματα, με παρεμβάσει που έκανα και προσωπικά, αλλά και στην προσπάθεια που κάνει και ο ΑΚ, για να μπορέσουμε να έχουμε σε τρία χρόνια ένα έργο που θα επιτρέψει το ρέθμινο να μην νιώθει τόσο έντονη την πίεση. Την ίδια στιγμή, κέριο ρόλο έχει διαρκή και σωστή ενημέρωση των γεωργών, ώστε να έχουν ένα αρδευτικό δίκτυο άρτιο, το οποίο θα γνωρίζουν πώ να χρησιμοποιούν. Να έχουν όμω και την πληροφορία πώ το χρησιμοποιούν, γιατί ξέρετε, αυτό ο τρόπο που γίνεται, να ποτίζουμε, υποτίθεται, με έξι μποφόρ, με κανονάκια, δεν πάει και μάστα μέρα μεσημέρι, αυτό είναι αυταπάτη. Ουτοπία ότι κάνουμε άρδευση. Επιπλέον, ξέρουν οι παραγωγοί μας ότι με την υπεράρδευση ξεπλύνουμε τα χωράφια μας, δηλαδή τα υπεδάφη μας, τα κάνουμε μη παραγωγικά, άρα τα χρηστεύουμε. Ξέρουμε επίσης ότι όλα τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε και όλα τα νητρικά τα μεταφέρουμε στον υδροφόρο ορίζοντα και κάνουμε το νερό τελικά μη πόσιμο.